Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να ξοδέψει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα ανάπτυξης νέων δικτύων ορυκτού αερίου έως το 2030 για την θέρμανση των σπιτιών μας. Καθώς η κλιματική κρίση εξελίσσεται και οι τιμές της ενέργειας είναι στα ύψη εξαιτίας του ορυκτού αερίου, πόσο έξυπνη είναι αυτή η απόφαση? Spoiler! Δεν είναι. Τι θα συνέβαινε αν αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το επενδύαμε διαφορετικά? Σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας των σπιτιών μας, όπως μόνωση των τείχων, αλλά και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και φωτοβολταϊκών στις στέγες, μία νέα πρωτοποριακή μελέτη από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ενέργεια και το Κλίμα, για λογαριασμό της Greenpeace Ελλάδας, έδειξε ότι αν λάβουμε υπόψη παράγοντες όπως η αξία των ακινήτων, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, η μείωση της ρύπανσης και η προστασία από τις υψηλές τιμές ενέργειας, τότε κυριολεκτικά όλες οι άλλες επιλογές πλην των αγωγών αερίου δημιουργούν πλούτο για την οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή της Προτεραιότητας στην Ενεργειακή Απόδοση, όταν παρόμοιες αναλύσεις δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας έχουν μεγαλύτερο όφελος για την οικονομία και την κοινωνία, τότε οι κυβερνήσεις οφείλουν να μην επιδοτούν έργα ενεργειακών υποδομών, όπως είναι τα δίκτυα ορυκτού αερίου. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνεις, ελληνική κυβέρνηση και κάθε άλλη κυβέρνηση. Φέρ σου έξυπνα, μην πετάξεις ούτε ένα ευρώ στη μαύρη τρύπα του ορυκτού αερίου. Χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα εκεί που θα πιάσουν τόπο.